Είναι η στιγμή κατά την οποία η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Καλυψογούλα και η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τη Στήριξη και την Κοινωνική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών Σοφία Ασλανίδου παραλαμβάνουν το ειδικό βραβείο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, με το οποίο τιμήθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μάλιστα εκτός συναγωνισμού για τις πρωτοβουλίες του στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Βρεθήκαμε εδώ στη Σιγκαπούρη για να παραλάβουμε το βραβείο για το πρόγραμμα React, που αναδείχθηκε σαν ειδικό βραβείο από την εφημερίδα Le Monde, γαλλική εφημερίδα, για την προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την υποδοχή των προσφύγων, των μεταναστών, τα πεσμένα κύματα που είχαμε στην πόλη μας από το 2016 και μετά. Με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, παρέχοντας δηλαδή συνθήκες αξιοπρεπής, αλλά συγχρόνως εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Και βέβαια πρώτα απ' όλα κρατώντας και μια ισορροπία με τον πληθυσμό της πόλης, που επίσης έχει πληγεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Η τιμητική διάκριση αποδόθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του διαγωνισμού Le Monde Smart Cities 2018, ως αναγνώριση των πολιτικών που υιοθετήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή μέσα από το πρόγραμμα React για τη φιλοξενία προσφύγων σε διαμερίσματα της πόλης αντί για camps. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Σοφία Ασλανίδου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εφαρμόζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα φιλοξενίας, προσφέροντας στέγη σε διαμερίσματα της πόλης σε 880 ετούντες άσυλο. Η απονομή της τιμητικής διάκρισης έγινε σε ειδική τελετή στη Σιγκαπούρη. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται το όνομα της πόλης μας σε τέτοιου είδους χώρα και ειδικά στη Σιγκαπούρη. Και ήταν επίσης μια σημαντική ευκαιρία για να ανταλλάξουμε και εμπειρίες με άλλες πόλεις και να μπορέσουμε να συζητήσουμε για μελλοντικές συναντήσεις και συνεργασίες. Το πρόγραμμα React για τους πρόσφυγες παρουσιάστηκε ως ένα επιτυχημένο μοντέλο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο φόρουμ δημάρχων που οργανώθηκε στη Σιγκαπούρη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 142 δήμους από όλο τον κόσμο.